Σήμερα έχουμε την πιο παρεξηγημένη πάστα της Ιταλίας, την λεγόμενη καρμπονάρα. Καρμπονάρα. Γιατί λέγεται καρμπονάρα? Γιατί στην περιοχή του Λάτσιο οι κάρμπονοι, οι άνθρωποι που βγάζανε τα κάρβουνα, φτιάχναν μια συγκεκριμένη συνταγή που λεγόταν καρμπονάρα. Χρησιμοποιούσαν αυγό γκουαντσάλε. Τι είναι το γκουαντσάλε? Είναι το μπέικον από το μάγουλο του γρουνιού. Από εδώ. Οι πλούσιοι αυτά τα πετούσαν. Τα έπαιρναν λοιπόν οι κάρμπονοι μαζί στο δισάκι τους με ένα αυγό και λίγο τριμμένο τυρί. Πεκορίνο ρωμάνο. Δεν βάζουμε κρέμα γάλακτος, δεν βάζουμε μαϊντανό, δεν βάζουμε μανιτάρια, δεν βάζουμε στραγγόν, δεν βάζουμε γάλα καρύδας, δεν βάζουμε γαρίδες. Μόνο αυτά τα τρία προϊόντα. Συστατικά, γκουαντσάλε, πεκορίνο ρωμάνο. Αν δεν έχουμε βέβαια πεκορίνο ρωμάνο, θα βάλουμε πεκορίνο αμφιλοχίας. Ένα αυγουλάκι και φυσικά πολύ μαύρο πιπέρι. Πάντα με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Παίρνουμε το γκουαντσάλε, το οποίο είναι χοντροκομμένο σχετικά, και το τσιγαρίζουμε. Θα λιώσει το λίπος. Μόλις το γκουαντσάλε γίνει διάφανο, είμαστε έτοιμοι. Επειδή καταλαβαίνω τη δυσκολία να βρείτε γκουαντσάλε, η άλλη εναλλακτική είναι η παντσέτα και η τελευταία, τι να κάνουμε? Προσπαθήστε να βρείτε γκουαντσάλε. Ενώ τσιγαρίζετε το γκουαντσάλε, παίρνουμε ένα αυγό, το σπάζουμε, και δύο κουταλιές πεκορίνο. Η καρμπονάρα μας θα γίνει με τη θερμοκρασία που έχει το μακαρόνι μόλις βγει από την κατσαρόλα μας. Ρίχνουμε και λίγο μαύρο πιπέρι. Έχουμε βράσει πένες, πένε ριγκάτε. Ρίχνουμε την πάστα στο τηγάνι με το γκουαντσάλε. Και όπως είναι καυτό, το πετάμε μέσα στο μπολ με το αυγό και το πεκορίνο. Εδώ ανακατεύουμε καλά. Εδώ μπορούμε να ρίξουμε φυσικά πεκορίνο ρωμάνο. Όχι πάρα πολύ γιατί θα γίνει παστό. Μπόλικο μαύρο πιπέρι. Έτοιμη η καρμπονάρα μας.